να βάλεις μια ανατελεία, γιατί έχουμε τον κύριο Μάζη και είναι δύσκολη η ώρα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας παρά το δύσκολο της ώρας, το μεταμεσονύκτιο. Καλησπέρα σας. Δεν σας βλέπω, δεν βλέπω ούτε το πάνελ, ούτε εσάς. Εσείς με βλέπετε προφανώς. Εμείς σας βλέπουμε πάρα πολύ καλά, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί σας παρακολουθώ στενά χρόνια τώρα. Στο παρελθόν έχετε πει αρκετές φορές ότι μακάρι ο Θεός να σας κόβει μέρες και να δίνει χρόνια στον Ερντογάν. Και αυτό γιατί με την πολιτική του οδηγεί την Τουρκία στο διαμελισμό. Συνεχίζετε να το πιστεύετε αυτό, κύριε καθηγητά? Καταρχάς, αφυπνίζει την Ελλάδα. Διότι αν ο κύριος Ερντογάν, βεβαίως συνεχίζω να το πιστεύω, εάν ο κύριος Ερντογάν είχε μία άλλη πολιτική, πιο υπομονετική, θα είχε πάρει όλα όσα ήθελε με τη μέθοδο του βατράχου στην κατσαρόλα και το χλιαρό νερό, το οποίο ζεσταίνεται βαθμία. Εάν δεν είχε προβεί στον Εύρο και στις προσπάθειες στο Ανατολικό Αιγαίο, πιστεύω ότι θα κοιμόμασταν ακόμα τον ύπνο του δικαίου και πιστεύω ότι θα είχαμε ακόμα την εντύπωση ότι μπορούμε να κατευνάσουμε τον τίγρη θοπεύοντάς τον κατά την φορά του πέλους. Ο κύριος Ερντογάν με την ανυπομονησία του και την αλαζονία του τουλάχιστον ανακοίνησε ορισμένα σκεπτικά και ορισμένες φιλοσοφίες, οι οποίες διήρκεσαν από την δεύτερη εισβολή στην Κύπρο μέχρι σήμερα, αυτό που ονομάζουμε θεωρία του μονομερούς κατευνασμού, ο οποίος ως κατευνασμός δεν έχει κάτι το αρνητικό, αν παράλληλα όμως θωρακίζεσαι αμυντικά, ούτως ώστε να μπορέσεις να ασκήσεις την κατάλληλη στιγμή την αποτροπή. Εμείς είχαμε αποφασίσει ότι η Τουρκία οδεύει προς μια ευρωπαϊκή οδό, είχαμε αποφασίσει και την υποστηρίξαμε, και την υποστηρίξαμε θετικά και ειλικρινά. Πιστέψαμε ότι η Τουρκία μπαίνει στο νέο αιώνα με διαφορετικές προοπτικές. Πιστέψαμε ότι ο κύριος Ερντογάν είναι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, ο οποίος έχει ανεκτικότητα, έχει μια αντίληψη για τα πράγματα σύγχρονη και ότι είναι Ισλαμοδημοκράτης κατά το Χριστιανοδημοκράτης. Δηλαδή είναι δημοκράτης καταρχάς, ο οποίος, σε πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος ασπάζεται τη θρησκεία του Ισλάμ. Mm-hmm. Εγώ ήμουνα μόνος μου. Και τότε, τώρα βεβαίως πληθύναμε αυτοί που σκέφτονται σαν και εμένα. Και αυτό μπορώ να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι παρήγορο. Τότε ήμουνα μόνος μου, ήμουνα ακραίος, ήμουνα υπερβολικός. Για κάποιους άλλους ήμουνα και πιθανότατα κάτι περισσότερο προς το αρνητικό. Αλλά νομίζω ότι επαληθεύομαι δυστυχώς, και τονίζω το δυστυχώς, γιατί πάντα έλεγα ότι η Τουρκία, από τη στιγμή που ανέβηκε ο κύριος Ερντογάν, και μάλιστα αυτά τα έχω γράψει από πολύ καιρό πριν, ας πούμε στη γεωγραφία του Ισλαμιστικού Κινήματος στη Μέση Ανατολή στο βιβλίο μου, παρατηρώ πώς αυξάνεται το Ισλαμιστικό κίνημα στην Τουρκία και πώς δένει από την εποχή του Ερντογάν στη λεγόμενη Turk Islam Synthesis, την τουρκο-ισλαμική σύνθεση. Ό,τι πιο φασιστικό και βάρβαρο μπορεί να ανακαλύψει το μυαλό μιας εξουσίας στην Τουρκία. Έβλεπα λοιπόν ότι από τον Οζάλ προχωρήσαμε στον Ερμπακάν, από τον Ερμπακάν προχωρήσαμε στον Ερντογάν, ενεφανίστηκε το φαινόμενο Νταβούτογλου, το οποίο έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος που ανέφερε το όνομά του στην Ελλάδα. Ανέλησα το τι έλεγε ο Νταβούτογλου, ανέλησα τον νεοοθωμανισμό του, γράφοντας ολόκληρο βιβλίο πάνω στην κριτική του στρατηγικού βάθους. Το στρατηγικό βάθος όμως έχει σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα, κύριε καθηγητά? Μα φυσικά. Αν προσέξετε τα μέτωπα που ανοίγει η Τουρκία, αρχίζει από τη Σομαλία, προχωράει στο Κατάρ, ανεβαίνει στη Συρία, προχωράει σε συμμαχίες με το Ιράν, ανεβαίνει στην Αρμενία και στο Αζερβαϊτζάν, προχωράει στα Βαλκάνια μέσω Σκοπίων και Αλβανίας και κατεβαίνει από την Αδριατική και το Ιόνιο προς την Λιβύη, την Ισία, Αλγερία.
με τη διαφορά όμως, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου, ότι το στρατηγικό βάθος έλεγε ότι όλα αυτά τα κάνουμε με διπλωματία, όχι με χρήση στρατιωτικών μέσων. Και αυτό νομίζω ότι ανετράπει στον αραβικό χειμώνα. Προσέξτε. Ναι. Ο κύριος Νταβούτογλου έλεγε ότι έχουμε ένα ιστορικό και πολιτισμικό βάθος, το οποίο θα μας επιτρέψει όλον αυτόν τον χώρο να τον ομογενοποιήσουμε υπό την πολιτισμική κυριαρχία της Τουρκίας. Ο κύριος Ερντογάν δεν έκανε τίποτε περισσότερο παρά να βοηθήσει, εντός εισαγωγικών, αυτήν την προώθηση του κυρίου Νταβούτογλου. Γι' αυτό λέω ο Θεός να μου κόβει μέρες και να του δίνει χρόνια, διότι αν ακολουθούσε την πολιτική του Νταβούτογλου, τώρα τα πράγματα θα ήταν πολύ άσχημα και για τα Βαλκάνια και για την Ελλάδα, αλλά και για τη Μέση Ανατολή. Βλέπετε ο κύριος Ερντογάν δεν είχε υπομονή. Κύριε καθηγητά, αν επιτρέπετε, βλέπετε τώρα στις εξελίξεις που σίγουρα παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά, βλέπετε ότι οδεύουμε σε κάποιο διάλογο, σε κάποια διαπραγμάτευση Ελλάδα και Τουρκία? Ο Θεός φυλάξει. Υπάρχει ή δεν υπάρχει, ανεξαρτήτως η άποψή σας είναι κατανοητή, αλίμονο. Λέω ότι βλέπετε στο γύρω σας να διαδραματίζεται. Θα σας πω και φοβάμαι ειλικρινά, παρά το γεγονός ότι δεν θα το ήθελα, φοβάμαι ότι θα συμφωνήσω τελικά μαζί σας. Γιατί ξέρετε, βλέπω κάτι περίεργες συμπτώσεις. Δηλαδή? Παραδείγματος χάρη, είχε οριστεί ως ημέρα υπογραφής του Ελληνογαλλικού Συμφώνου, το οποίο στο άρθρο 2 του είχε μία ρήτρα αμυντικής συνδρομής πολύ ισχυρή, που έλεγε ότι τα δύο μέρη, από τη στιγμή που απολυθεί η εδαφική τους ακεραιότης, θα προσφύγουν και σε στρατιωτικά μέσα για να υπερασπίσουν το ένα το άλλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι τεινάζεται στον αέρα στις 16 Ιουλίου το αμυντικό σύμφωνο, το στρατηγικό σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδος-Γαλλίας. Τεινάζεται στον αέρα το πρόγραμμα εξοπλισμών με την Μπελάρα και τα οπλικά της συστήματα. Μετά από πίεση της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν να δουν την Ελλάδα να διαθέτει υποστρατηγικά όπλα και να ελέγχει την άμυνά της και την ασφάλειά της αυτεξούσια στη Μεσόγειο. Αυτή είναι η πρώτη σύμπτωση. Και η δευτέρα σύμπτωση είναι ότι οι Τούρκοι διαλέγουν να κάνουν αυτές τις κινήσεις τους την ημέρα που βρίσκεται εδώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χάικο Μαάς, και φαντάζομαι μία συνέχεια του τύπου ισχυρές πιέσεις, οι οποίες ήδη ασκούνται. Αν δείτε τις υπερπτήσεις οι οποίες έγιναν πάνω από τη Ρο, το Καστελόριζο, πολλαπλές υπερπτήσεις. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, στο ΚΑΣ απέναντι από το Καστελόριζο υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες μου έρχονται τηλεφωνικά για συγκέντρωση ειδικών δυνάμεων τουρκικών, δικάρινα, φουσκωτά, διπλές μηχανές. Επιβεβαιώνει αυτό που λέτε και ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος, ο πολύ έμπειρος αμυντικός συντάκτης. Γεια σου, Πάρη. Δεν είμαι εδώ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι οι Τούρκοι θα πιέσουν. Θα πιέσουν είτε για να οδηγηθούμε σε συνομιλίες τη Μεσολαβήση και τη Θεία Χάρη της κυρίας Μέρκελ, η οποία βεβαίως εν τη απείρω αγάπη της προς τη χώρα μας θα σπεύσει να μας βοηθήσει και να μας καθίσει στο τραπέζι να συζητήσουμε την ατζέντα του κυρίου Καλίν, την οποία άκουσα ότι ο συνάδελφός σας ανέφερε προηγουμένως. Ο Σπύρος Ουρμελίδης εχθές έκανε εκτενή εκπομπή για το θέμα. Ακριβώς. Είναι μαρτυριάριδες αυτά τα παιδιά, ειλικρινά. Είναι μαρτυριάριδες όμως σκόπιμα, έτσι, κύριε καθηγητά. Ναι, αστείευομαι, κυρία μου, ναι. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι ειλικρινείς και έχουν την ειλικρίνεια της αλαζονίας. Και σου λέει, κοίταξε να δεις, βεβαίως, θα τα βρούμε με τους Έλληνες. Αρκεί να κάτσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά. Εάν η ελληνική κυβέρνηση θεωρήσει ως διέξοδο ευκαιρίας μια τέτοια συζήτηση, φοβούμε ότι θα έχει σοβαρά προβλήματα και με τον ελληνικό λαό, αλλά και με την εξουσία την οποία αυτή τη στιγμή διατηρεί. Καλό είναι η Ελλάδα να κρατήσει σταθερή στάση
απέναντι στα ζητήματα της υπεράσπισης της εδαφικής, της ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Μάλιστα. Έχετε κάποιο ερώτημα, κύριε Σουρμελίδη, να αποδεσμεύσουμε τον κύριο καθηγητή? Μπορούμε να τον αποδεσμεύσουμε. Ήταν, νομίζω, πλήρης και για τις απόψεις του όλα αυτά τα χρόνια. Ανέλησε μια πολύ μεγάλη περίοδο σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Απλώς οι εξελίξεις μπορούν πάντα να ευνηδιάζουν. Άλλωστε, οι εποχές αλλάζουν και είμαστε και σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών. Κύριε Σουρμελίδη, θυμάστε σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα που έλεγα από την αρχή του θέρους, που όμως τώρα έπεσε στο μάτι μου μια συνέντευξή μου στις 19 έκτου στον Α, στο εκτός γραμμής, στην οποία λέω ότι οι Τούρκοι θα παρέμβουν μεσοκαλό καιρό. Είναι 21 Ιουλίου. Το θυμάστε καλά αυτό? Ναι, 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 καθηγητά. Έτσι. Ναι, όλοι λέγανε για Σεπτέμβρη, για εκπνοές. Τέλη καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, ναι. Ναι, εγώ επέμενα ότι θα γίνει τότε και το αιτιολογούσα. Ο κύριος Ερντογάν θέλει χρόνο να μπούμε στο τραπέζι, να συζητήσουμε, και ο ένικος του Λευκού Οίκου, τον οποίο τον έστειλε ο μεγάλος Αλάχ, να μην έχει αλλάξει. Να παραμένει στη θέση του. Ακριβώς. Επ' αυτού όμως, κύριε Μάζη, θέλω το σχόλιο σας για την ανακοίνωση του State Department, στο οποίο ζητάμε από την Τουρκία να σταματήσει τις ερευνητικές της δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά παράλληλα κάνει λόγο για αμφισβητούμενα ύδατα. Πώς είδατε εσείς την παρέμβαση? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά το εξής. Κύριοι, σας βρίσκουμε τον τρόπο να καθίσετε στο τραπέζι την Ελλάδα και να της θέσετε όλη την ατζέντα του κυρίου Καλίν. Συνεπώς, σταματήστε αυτού του είδους τις προκλήσεις για λίγη ώρα, για λίγες μέρες, να αρχίσει ο διάλογος, να βάλετε τα θέματά σας, κερδισμένοι εσείς θα βγείτε ούτως ή άλλως. Ζητάτε 15 πράγματα, τα 10 θα τα πάρετε, βρε παιδιά, γιατί στεναχωριέστε. Και δεν θα πέσει και ούτε ένας πυροβολισμός, τον οποίο μεταξύ μας τον φοβάστε. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι ούτε Ιράκ, ούτε Κατσαπλιαδιστάν, ούτε Λιβύη. Είναι ένας στρατός καλός, αξιόμαχος, ο οποίος έχει ικανότητες και τις οποίες ξέρετε ότι δεν μπορείτε να τις υπερβείτε. Οι Τούρκοι έχουν πολύ καιρό να πολεμήσουν με τακτικό στρατό. Με κατσαπλιάδες πολεμούν και δια των κατσαπλιάδων. Μάλιστα. Ναι, είναι ο κύριος Ριζούλης, ο διευθυντής της εφημερίδας Δημοκρατία, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Ριζούλη. Κύριε καθηγητά, επειδή υπάρχει μια ανησυχία σήμερα από το μεσημέρι και μετά στον κόσμο και έχετε πολύ καλή πληροφόρηση, νομίζω ότι θα ήθελα τουλάχιστον εσείς να μας πείτε, αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω, για το ποια είναι η κατάσταση τώρα, αυτή τη στιγμή. Με βάση τις δικές σας πληροφορίες, υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το πόσα πλοία έχουν βγει κλπ. Έχετε εικόνα εσείς? Ναι, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι οι Τούρκοι βρίσκονται σε ελληνικά χωρικά ύδατα αυτή τη στιγμή. Και σας είπα και για την κατάσταση στο Καστελόριζο. Ξέρω ότι έχει γίνει ανάκληση αδειών για την αστυνομία. Αυτές οι πληροφορίες μου έρχονται. Και βεβαίως το θέτω και εις γνώση σας, είστε από τους έμπειρους δημοσιογράφους και τους έγκυρους. Γι' αυτόν τον λόγο παρακαλώ να αναλύσετε, γιατί ξεκινήσαμε με ανάκληση αδειών από την αστυνομία. Έχουν γίνει ανακλήσεις αδειών και στο στρατό, και βεβαίως και ο Εύρος και ο στόλος, το 80% του στόλου, από ό,τι μαθαίνω, βρίσκεται επιποδός και στο σημείο. Αυτό είναι, καταλαβαίνετε, μια κατάσταση ερυθρού συναγερμού, και αντιλαμβάνεστε ότι όλα κρίνονται από το ποιος θα κάνει πρώτος την μεγάλη κίνηση. Μια φορά φοβούμε ότι οι προκλήσεις από πλευράς Τουρκίας δεν είναι λίγες, και φοβούμε είναι τρόπος του λέγει, δεν φοβούμε τίποτα. Υποθέτω ότι η Τουρκία θα τα εκλάβει ως φοβικότητα και ότι θα προχωρήσει. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ρίξατε τη βόμβα στο τέλος, ότι οι Τούρκοι, σύμφωνα με τη δική σας ενημέρωση, βρίσκονται σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή η πληροφόρηση
θα έπρεπε να βγαίνει από την κυβέρνηση και όχι αυτό από μένα. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε, αλλά... Δείχνει μια αμηχανία όμως η έλλειψη πληροφόρησης. Ακριβές είναι το σχόλιο σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιάννης Μάζης, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο ΕΚΠΑ. Εμείς διακόπτουμε για 2 λεπτά και ένα πολύ σύντομο break και επανερχόμαστε εδώ να πάρουμε και τα σχόλια από τους πολιτικούς μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Πάμε και επανερχόμαστε.